σημειώζει και σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω πώς να κάνεις πάλι έτσι λουλουδάκια, αλλά με άλλο τρόπο, λίγο τέλεια, λίγο πιο διαφορετικό, είναι σχεδόν ο ίδιος τρόπος, απλά για αυτό το τρόπο θα χρειαστούμε τα δύο μας εργαλεία. Και πάλι πρέπει να κάνουμε, πας σε αυτό το εργαλείο, έτσι κομματάκια, όπως σας έδειξα και στο άλλον τρόπο. Εγώ ήδη έκανα, πρέπει να κάνεις 6 και εγώ ήδη έκανα 4 και θα σας δείξω ακόμα 2 φορές, με 2 κομματάκια, πώς να κάνεις. Πρέπει να πιάσεις ένα λαστιχάκι και να το γυρίσεις 3 φορές, έτσι. Στη δεξιά πλευρά του εργαλείου σας. Μετά πρέπει να πιάσεις 2 λαστιχάκια προς χρώμα και να τα βάλεις στις 2 πλευρές του εργαλείου σας. Και μετά με το άλλο σας εργαλείο το παίρνουμε πάνω και το βάζουμε στη μέση, το ένα λαστιχάκι που ήταν από κάτω. Μετά πιάνουμε, συγγνώμη, ακόμα 2 λαστιχάκια. Να τα. Και πάλι τα βάζουμε στις 2 πλευρές. Έτσι. Εργαλείου. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά παίρνουμε στη μέση τα 2 κάτω μας λαστιχάκια. Έτσι. Το πρώτο κομματάκι, το πέμπτο κομματάκι μας είναι έτοιμο και το βάζουμε πάνω στο άλλο μας εργαλείο, έτσι, όπως και τα άλλα. Και το τελευταίο, το έκτο, θα σας ξαναδείξω. Sorry. Και το έκτο κομματάκι είναι έτοιμο, το βάζουμε στο εργαλείο και να τα 6 μας κομματάκια το λουλούδιο. Και τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε όπως στο πρώτο τρόπο. Πιάνουμε εκείνο το χρώμα που θέλουμε να είναι η μέση του λουλούδιου, το βάζουμε έτσι. Εμένα θα είναι γαλάζιο και τα παίρνουμε μέσα σε αυτό το γαλάζιο, το λαστιχάκι, όλα τα κομματάκια μας. Συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο. Όπως βλέπετε, αυτοί οι δύο τρόποι δεν είναι και τόσο διαφορετικοί, είναι λίγο πιο διαφορετικός αυτός. Για κάποιον μπορεί να είναι και πιο εύκολο, γι' αυτό διαλέξτε. Εμένα με βολεύει και έτσι και έτσι. Και το τελευταίο. Μετά το άλλο
από την άλλη πλευρά αυτό το λαστιχάκι. Βάζουμε σε αυτό το εργαλείο και κάνουμε κόμπο. Ποιος δεν ξέρει πώς κάνεις κόμπο, απλά τη μία πλευρά αυτού του λαστιχάκι του γαλάζιου την παίρνουμε μέσα και την άλλη την σηκώνουμε. Την σηκώνουμε πάνω και την παίρνουμε από πάνω από αυτό το εργαλείο. Έτσι τη βγάζουμε και μετά το κάνουμε λίγο πάνω για να δείχνει καλά. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι, αλλά πρέπει να κάνουμε τη μέση του λουλουδιού. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να το κρεμάσετε κάπου. Μπορείτε να γυρίσετε στη μέση. Έτσι. Και από την άλλη. Να γίνει έτσι σταυρός. Και αν θέλετε πάλι, θα πιέσετε ακόμα ένα γαλάζιο λαστιχάκι και να κάνετε κι άλλο. Έτσι. Γυρίζουμε και έτσι. Γίνεται σαν ένα αστεράκι εδώ, τη μέση του λουλούδιου. Και καταφέραμε να κάνουμε ένα πολύ όμορφο λουλουδάκι. Αυτό, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και γεια σας. Διαλέξτε ποιο σας άρεσε πιο πολύ ο τρόπος. Εδώ κόπηκε, κατά λάθος. Γεια σας!